ένα μήνυμα ότι είναι καλά, γιατί το έλαβα. Όχι ότι δεν θέλω να λάβω άλλο. Απλά για να του στείλω εγώ ένα μήνυμα ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να στεναχωριούνται για ό,τι βλέπουν και ό,τι συμβαίνει. Είναι όλα καλά και θα συνεχίσουν να είναι όλα καλά για μένα. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να τους έχει στεναχωρήσει? Κάποιες εντάσεις που μπορεί να βλέπουν στην παραλία, αυτά συμβαίνουν. Okay. Απλά θέλω να ξέρουν ότι είμαι πολύ καλά, ότι είμαι καλά. Δεν θέλω να στεναχωριούνται απλά. Ό,τι συμβαίνει είναι μια μικρή κοινωνία που. Okay. Έχεις κάποιο άτομο της οικογένειάς σου το οποίο θεωρείς ότι είναι αρκετά ευαίσθητο και μπορεί να έχει στεναχωρηθεί με ό,τι βλέπει? Βασικά εντάξει, η γυναίκα μου θα έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ξέρει ότι είμαι δυνατός. Και από εκεί πέρα η μάνα μου. Οι μάνες πάντα είναι υπερπροστατευτικές και όταν βρίσκεσαι. Η δικιά μου μάνα είναι πάρα πολύ σκληρή γυναίκα. Έχει ρίζες κριτικές. Αλλά. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι όντως στεναχωριέται, ενώ είναι πολύ δυνατή και θέλω να την ησυχάσω. Θα έχεις την ευκαιρία σε πολύ λίγο να επικοινωνήσεις με δύο άτομα από την οικογένειά σου. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, Τόνι. Ευχαριστώ. Ρία, πρόσεξα ότι μετά την νίκη του Τόνι, λίγο πριν ξεκινήσεις εσύ την προσπάθειά σου, ήρθε και σε συμβούλευσε. Και στη συνέχεια κέρδισες. Ναι. Σου φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι συμβουλές? Πάντα παίρνω tips από όλα τα παιδιά. Ο Τόνι μου είπε ότι τα χέρια είναι πάρα πολύ καλό να μην τα έχεις πολύ ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τα είχα χαμηλά. Και όση ώρα αγωνιζόμουν, τα άφηνα έτσι ώστε όταν θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να τα αφήσω, να είμαι οκ, okay, να είμαι έτοιμη, να είμαι προετοιμασμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τόνι. Τους ευχαριστώ όλους. Γενικότερα έχω εδώ υποστηρικτές αρκετούς που πιστεύουν σε μένα και με κάνουν ακόμα πιο δυνατή. Ήρθε όμως και η ώρα που θα πρέπει να επιλέξετε δύο άτομα από την ομάδα σας για να απολαύσουν το ίδιο έπαθλο επικοινωνίας. Ρία, θέλεις να διαλέξεις? Ναι. Έχω μιλήσει βασικά με τον Τόνι. Ξέρουμε λίγο πάνω κάτω ποιος θα επιλεχθεί. Εγώ θα πάρω την Ελπίδα από γυναίκες. Τα κορίτσια μίλησαν την προηγούμενη φορά. Βέβαια, όχι με την οικογένειά τους, αλλά τουλάχιστον απόλαυσαν αυτό το έπαθλο και το Σίμο από τα αγόρια. Άρα, Ελπίδα και Σίμος. Θες να μου πεις και κάποιο λόγο για τον οποίο τους επιλέγεις ή απλά το έχεις συζητήσει με τον Τόνι και αποφασίσατε? Εννοείται πως πρώτη μου επιλογή ήταν ο Κυριάκος. Από όλους. Και από εμένα την ίδια θα παραχωρούσα τη θέση μου στον Κυριάκο. Έχει παιδί, έχει οικογένεια, έχει γυναίκα. Πρέπει οπωσδήποτε να επιλεχθεί. Αλλά επειδή κάτι ξέρω, είμαι καλυμμένη. Επειδή είπες όμως μια τάκα που πιάνομαι από αυτή. Ναι. Έχεις κάνει κάποια συζήτηση με τον Τόνι και έχετε καταλήξει στο ποιους θα διαλέξετε? Δεν ξέρω ποιους, απλά ο Κυριάκος είναι αυτός που σίγουρα πρέπει να επιλεχθεί. Ναι. Οπότε αυτό το ψηλό. Το δίνω, Τόνι. Τόνασα. ναι, ο Κυριάκος είναι σίγουρα. Τόνι, θέλεις και εσύ για το τυπικό, αφού έχω καταλάβει ότι έχετε συνεννοηθεί με τη Ρία. Συγγνώμη. Να επιλέξεις άλλα δύο άτομα και να μου πεις και το λόγο για τον οποίο. Τα άλλα δύο άτομα. Ναι, okay. Βασικά είναι κάτι που το είχα πει εξ αρχής, ότι όσο κερδίζω εγώ έπαθλα και έχουν μέσα οικογένεια, θα διαλέγω τον Κυριάκο. Γιατί καταλαβαίνω το άγχος που έχει. Έχει ένα μωρό παιδί πίσω, μια γυναίκα που όπως και να έχει είναι μόνος τους μέσα σε ένα σπίτι, όσο και να τους προσέχουν. Είναι διαφορετικό το να μιλήσει εκείνος και να καθησυχαστεί. Πιστεύω είναι υποχρέωσή μου να το κάνω, πέρα από όλα τα άλλα. Και ο δεύτερος παίκτης θα είναι ο Νίκος, ο οποίος δεν έχει πάρει επάθλο με μηνύματα, γιατί έχει μια μικρή αδερφή και μια μητέρα που μεγαλώνουν μόνες του σπίτι. Και το νιώθω ότι πρέπει να τους μιλήσει, να δει ότι είναι καλά, να ησυχαστεί, γιατί είναι ο άντρας του σπιτιού και λείπει. Κυριάκο, ο Τόνι μόλις σε επέλεξε, επομένως λαμβάνει τέλος η αγωνία που είχες. Έκανα βλακία, δεν το βάλα καλά και έφυγε, οπότε δεν μπόρεσα να το διεκδικήσω. Ευχαριστώ τον Τόνι. Εννοείται σε θέματα τέτοια οικογένειας είναι πάνω απ' όλα. Και πάρα πολύ χαρούμενο που θα μιλήσω. Κυριάκο, αν μπορούσα να έχω δύο φωτογραφίες, μία τη φωτογραφία του πρόσωπό σου τώρα και μία όταν έχασες πρώτος τη δοκιμασία, ήταν σαν να έχεις κερδίσει 10 χρόνια ζωής. Δηλαδή 10 years challenge, αλλά το αντίστροφο. Α, φαίνομαι πιο μικρός. Ακριβώς. Άρα έχουμε νικητή τον Τόνι και την Ρία και μαζί τους θα απολαύσουν το έπαθλο της επικοινωνίας. Ο Σίμος, η Ελπίδα, ο Νίκος και ο Κυριάκος. Συγχαρητήρια, παιδιά. Οι υπόλοιποι δυστυχώς θα πρέπει να επιστρέψετε στην παραλία σας. Καλή συνέχεια.